βρισκόμαστε έξω από το εκλογικό κέντρο του κυρίου Μπαΐλη. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, ο κύριος Μπαΐλης είναι προπορευόμενος έναντι του κύριου Παπά. Κύριε Μπαΐλη, μία δήλωση για τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Απόψε ο λαός της πρέβεζας μίλησε και έστειλε, θα έλεγα, μια καθαρή νίκη στη δημοτική συνεργασία. Μια νίκη που κερδίθηκε με ένα κοινό αγώνα όλων των Πρεβεζάνων. Μια νίκη που κέρδισε η πρόοδος και η ανάπτυξη, που κέρδισε το ήθος, η ειλικρίνεια και η εντιμότητα και πάνω απ' όλα βλέπουμε αύριο το μέλλον με αισιοδοξία. Η δημοτική συνεργασία αυτόν τον καιρό εργάστηκε πολύ σκληρά για να αποκτήσουμε σήμερα, να αποκτήσει η Πρέβεζα μια άλλη φωνή και μια άλλη προοπτική. Για να δώσουμε, θα έλεγα, μια άλλη φωνή στην Πρέβεζα και να αλλάξουμε σελίδα. Και πιστεύω ότι όλοι μαζί θα αλλάξουμε σελίδα και θα επιδιώξουμε από εδώ και πέρα. Θα πάμε σε μια σχέση φιλίας και συνεργασίας με όλους τους φορείς και θα πάμε σε σύνθεση θέσεων και απόψεων, σε σύγκληση νέων ιδεών, προκειμένου αυτός ο τόπος να πάει μπροστά. Θέλω από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλους όσους ψήφισαν τη δημοτική συνεργασία και όσοι δεν ψήφισαν. Τους θέλουμε δίπλα μας, γιατί ο αγώνας για την πόλη της Πρέβεζας είναι κοινός και δεν περισσεύει κανένας. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Και για τους άλλους συνυποψήφιους, για τον ήπιο προεκλογικό αγώνα, παρότι τα όποια παρατράγουδα ακούστηκαν, συνήθως συμβαίνουν αυτά, τα ξεχνάμε και προχωρούμε μπροστά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Αν και δεν έχει αλλά βλέπω είναι μικρή με η διαφορά, αλλά ξέρω εγώ μία καθόλου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Πρεβεζάνους για τον ωραίο αγώνα που δώσαμε. Ακόμη θέλω να ευχαριστήσω τους υποψηφίους του ΟΑΣΥΜ, τους συνεργάτες, όλους τους εθελοντές και πάνω απ' όλα τους Πρεβεζάνους για το έντομο αγώνα. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι μαζί με τις συνεργάτες μου για το καλό του Δήμου μας και θα είμαι πάντα, μα πάντα δίπλα στους συντοπίτες μας. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γιώργο Νίτσα που συμπορευθήκαμε στο δύσκολο αλλά ωραίο αυτόν αγώνα. Με προλάβατε, ήδη ετοιμάζουμε να επικοινωνήσω και να συγχαρώ τον κύριο Μπαΐλη. Σας ευχαριστώ.